Ο κύριος Παπαντώνης, ο κύριος Κώστας Παπαντώνης, πρόεδρος Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών και Μονίμων και Συμβασιούχων και Πενταετίας, είναι στη σύνδεσή μας, είναι και ξενυχτισμένος. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Παπαντώνη. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα. Την καλησπέρα. Λοιπόν, αυτά τα τραγελαφικά συμβαίνουν μόνο στο πυροσβεστικό σωματείο. Συμβαίνουν, δηλαδή στα τρόπαια Αρκαδίας τώρα υπήρξαν συνάδελφοί σας οι οποίοι τους δώσαν ένα μπουκαλάκι νερό να μοιραστούν οι δύο. Ένα μισό λίτρο για δύο άτομα. Τώρα φαντάσου πώς μπορείς μέσα στη φωτιά να μοιράσεις το μπουκάλι. Δηλαδή να πιει ο ένας από το μπουκάλι του άλλου. Ναι. Το λιγότερο. Το δεύτερο είναι στις δίκες καύσιμα. Έχει 40 βαθμούς έξω. Βγάζει οδηγία για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων το ίδιο το Υπουργείο μας. Και εμάς μας έχει στις γουνές και στα λαγκάδια είτε με είτε χωρίς φωτιά. Ναι. Με 45 βαθμούς και 50 στην Ήπεθρο. Προφανώς δεν είμαστε εμείς άνθρωποι, είμαστε κάτι άλλο. Για την ηγεσία τουλάχιστον και τη πυροσβεστική και την πολιτική ηγεσία. Πέρα από την καταπώνηση που έχουμε, έχουμε και μια πολύ αλαζονική συμπεριφορά από την πολιτική ηγεσία. Στον κύριο Τουρνά, με κάτι διαλείψεις του λεπτού που τον έχουμε δει, έχουμε να τον δούμε, είναι 3 χρόνια στο Υπουργείο και τον βλέπουμε από κάποια συνέντευξη στην τηλεόραση. Αρνείται να δει τους εκπροσώπους του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Τιτίλιας έχει μεταφράσει. Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης, λέτε, και πολιτικής προστασίας. Ναι, ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν και ένστολος. Είναι πτέραρχος εν αποστρατή, αν δεν απατώμαι, ο κύριος Τουρνάς. Μου κάνει εντύπωση να μην σας βλέπει. Ήταν πτέραρχος, ναι, ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι, λέει, δήλωσε κατ' επανάληψη, είμαι στρατιωτικός, δεν είμαι πολιτικός. Είχε δεσμευτεί καταρχήν να, εν συντομία τη συζήτηση, να πούμε στον κόσμο που ακούει ότι αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχουν 4 κατηγορίες εργαζομένων. Υπάρχουν το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, υπάρχουν οι πενταετείς πυροσβέστες που είναι περίπου 2.500, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες του Βασιούκη, συνάδελφοι που ήμασταν και εμείς πριν, που είναι περίπου 2.500, και υπάρχουν και οι βασικομάτες του ΕΜΟΔΕ, τα παιδιά της επταετίας, το οποίο είναι γύρω στα 1.500 άτομα. Αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο πυροσβεστικό σώμα. Πέρα ότι έχουμε ένα μέσο όρο ηλικιακό 48 ετών των πυροσβεστών, πέρα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πενταετής πυροσβέστες που εργάζονται στο πυροσβεστικό σώμα πάνω από 30 χρόνια και είναι 75 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή ο μόνιμος πυροσβέστης βγαίνει σύνταξη τα 60. Ο πενταετής πυροσβέστης κάθεται μέχρι τα 70-75 να συμπληρώσει για να βγει σύνταξη. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεσμεύτηκε ο κύριος Τουρνάς 3 φορές και ο κύριος Τιτίλιας 29 του πέρσι ότι θα προχωρήσει σε ομογενοποίηση του πενταετής προσωπικού για να βγει ο κόσμος στη σύνταξη όπως βγαίνουν όλος ο κόσμος. 60-62, πόσο μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο περιπολικό και πηγαίνουν σε φωτιά αυτή τη στιγμή 65 χρονών. Έχουμε ένα κάρο περιστατικά, είχαμε 4 ανατροπές εκκλημάτων πριν από ένα μήνα. Είμαστε στα μισά της αντιπυρικής. Έχουμε λιποθυμία συναδέλφου σας είχαμε που τον πήγαν στο νοσοκομείο, βέβαια. Δηλαδή, υπάρχει μια αλαζονία της ηγεσίας, ειδικά της πολιτικής, το οποίο δηλαδή είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχουν συμβασιούχοι πυροσβέστες, το οποίο τα παιδιά είναι 38, 39, 40 χρονών, του λέει είστε μεγάλοι. Δεν μπορούμε να σας πάρουμε για μόνιμο το πυροσβεστικό σώμα. Τα παιδιά αυτά είναι εκπαιδευμένα, έχουν πάρει στολές, έχουν κάνει εκπαίδευση, έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο και απ' την άλλη κρατάει εμάς 65 και 70 χρονών και σου λέει κάτι δεν μπορείς, δεν σε ομογενοποιώ, δεν σε διώχνω. Να το πω έτσι. Δηλαδή κάτι πράγματα τραγελαδικά που γίνονται. Υπάρχουν εποχικοί, υπάρχει μια συλλογική σύμβαση των συμβασιούχων πυροσβεστών, το οποίο προέβλεπε από τις 2.500 συμβασιούχους πυροσβέστες να προβλέπει ένα ποσοστό 6% να μπορούν να κάνουν μια μετάθεση σε μια ανθρώπινη ανάγκη που υπάρχει από μια περιοχή στην άλλη. Υπάρχουν συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονται από τη Φλόρινα, έρχονται στα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα πηγαίνουν στην Πάτρα, από τα Γιάννενα στη Ρόδο. Από αυτού λοιπόν 321 συνάδελφοι κάναν κάποια έτσι μεταθέσεις για οικογενειακούς, προσωπικούς λόγους και αυτά. Μία εκ των οποίων ήταν μια συνάδελφό μας, το οποίο είχε αφεβιώθεντα πατέρα, μάνα με σοβαρά προβλήματα υγείας και 2 παιδιά αμαία. Και μετακινούνταν καθημερινά από την Πάτρα στα Μέγαρα. Δεν την έκανε αυτή ο κύριος Τιτίλιας με εντολή προς την ηγεσία του σώματος, ούτε αυτή. 321 μεταθέσεις απορριφθήκαν όλες πλην μία. Αυτή η γυναίκα με αμαία, με πολυτεχνίες, με τέτοια, δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσωπο σε αυτή την πυροσβεστική. Δηλαδή αυτή η γυναίκα που είχε το πρόβλημα θα δημιουργούσε πρόβλημα στο επιχειρησιακό σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματος με 2 αδέρφια αμαία. Με πατέρα από 40 και με μια μάνα και πηγαίνει στην Πάτρα και έχει 400 τόσα χιλιόμετρα σε ένα χωριό που είναι εκτό. Δηλαδή τέτοια αναλυσία δεν την έχουμε ξανασυναντήσει. Μετά υπάρχει υπερεργασία από αναφέρα του προσωπικού. Σου λέει πάρε ρεπό. Δούλεψε όσες μέρες είναι και θα σου δώσω ρεπό όταν και αν μπορώ και όποτε. Ο κόσμος τι θα κάνει, θα πληρώσει τη ΔΕΗ και το ΟΤΕ με το ρεπό που δεν παίρνουν ποτέ. Τρέχουμε στα δικαστήρια τώρα για να δούμε αν θα δικαιωθούν κάποιες υποθέσεις και αν θα τα πάρουμε ποτέ. Δεν γίνεται να πληρώνει το κόσμο. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές. Οι μηχανές καίγονται.
κάποια στιγμή τι έχουν τα λάδια. Μπορούμε να το καταλάβουμε ότι αν δεν έχει τον κόσμο ικανοποιημένο να σου προσφέρει, ο Έλληνας δουλεύει με το φιλότιμο. Δεν είναι πάντα απαραίτητα. Να, δηλαδή να ξέρουν ότι έχει μια κατανόηση. Όταν λέτε πριν λίγο ότι ο άλλος του πετάει μισθό που κάνει ώρες τις λεπτές, δεν σε υπολογίζει. Πώς μπορεί να αποδώσει αυτό. Ναι. Τα παιδιά έχουν, η Πελοπόννησος είναι γεννητή φυλακή μία-μία εδώ και πόσες μέρες. Πόσο θα αντέξει. Μάλιστα. Λοιπόν, η σύνδεση κόλλησε, αλλά... Ελάτε, κύριε Παπαντώνη. Υπάρχουν 3.800 κενά. Αντί να πάρει να καλύψει τους σταθμούς που δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες, πήρε τα παιδιά στους ομοδές, στους κομμάτες. Ωραία, καλά έκανε. Στις υπηρεσίες πώς θα βγουν. Λέει ο κύριος στη Χίλια, θα βγαίνουν δύο περιοδοστικά οχήματα και ένα των αξιωματικών και θα ακολουθεί. Με τι θα παίρνουν τα περιοδοστικά οχήματα, με κούκλες. Αυτό δεν υπάρχει κόσμος. Πώς θα βγουν, πού τα λένε αυτά. Διαμαρτυρόμαστε τον κύριο αρχηγό και λέει όπου δύναται. Κολυδευόμαστε. Αφού δεν γίνεται να καλυφθούν τα αυτοκίνητα γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, δεν δίνουν, εκτός τα ρεπό που δεν δίνουν και το επικίνδυνο για την κοινότητα μόνιμο προσωπικό. Είναι δυνατόν ο πυροδέστης, το καροπαλέπι με τόσα ατυχήματα, τόσους θανάτους που έχουμε να μην μπαίνει το επικίνδυνο για την κοινότητα. Δηλαδή, όλος ο παραλογισμός της πολιτείας είναι πάνω σε εμάς. Μάλιστα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, είναι εμποκτισμένος, δηλαδή δεν ακούνε τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς μπορεί να αποδώσει κάποιος. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ακούσει η ηγεσία. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα. Εμείς βλέπουμε ότι δυστυχώς πάμε προς τα πίσω χρόνο με χρόνο. Δεν πάμε μπροστά. Πράγματα που γινόταν καλύτερα πριν πολλά χρόνια, φτάσαμε να γίνονται χειρότερα τώρα. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτή. Λοιπόν, κύριε Παπαντώνη, δυστυχώς τα πράγματα πάνε χειρότερα από τον ένα χρόνο στον άλλο. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάζουμε, να αναδεικνύουμε τα θέματα με την ελπίδα ότι δεν θα κουβεντιάζουμε του χρόνου τέτοιες μέρες αυτά. Ότι έστω κάποια ή κάτι από αυτά. Εδώ και δεκαετίες αυτό γίνεται. Θα έχει διορθωθεί. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε κιόλας, γιατί είστε μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου. Αλίμονο. Να είστε καλά, κύριε Παπαντώνη. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.